Και κάνουμε τέτοιο. Πώ είμαι, εντάξει. Καλή. Κούκλα. Να σκεφτώ, πού τον έχει πάρει αυτόν τον καναπέ, θέλω πάρα πολύ. Δεν γαμάει. Ναι. Θέλω πάρα πολύ να πάρω τον ίδιο. Να σου πω κάνω intro, εγώ κάθεσε τι θε να κάνουμε. Οκ. Το έχουμε αρέσει όλη τη διάρκεια του δωματίου του Νίκου. Έχω χαλαρώσει με τη ζωή μου και έχω μία γαλήνη. Καλώ ήρθατε. Τι πα. Ναι, δεύτερη κοπέλα. Ποια είναι αυτή. Α, ποια είναι αυτή, παιδάκι μου. Γελάω. Με λέγε το κοπέλα! Έλα, τζόσε. Παιδιά, τραβάμε ένα βίντεο εδώ πέρα. Έλα λίγο. Λοιπόν, ωραία. Τρία, δύο, ένα. Γραφή. Action. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι με όλοι καλά. Σήμερα σε αυτό το κανάλι γυρίσαμε μια φοβερή συνέντευξη που θέλω να κάνω πάρα πολύ καιρό. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που είναι εδώ μαζί μου. Και αυτός είναι ο φοβερός και απίστευτος και υπερτέλειος, είναι από κι άλλα. Ναι, πες κι άλλα. Νίκος Αραγνωστόπουλος, κυρίες και κύριοι, να βάλε ένα χειροκρότημα εδώ πέρα. Θα βάλουμε και από πίσω χειροκρότημα. Ναι, αυτό είναι κοινό τέτοιο. Σήμερα λοιπόν θα πάρω συνέντευξη, μπορείς να εμφανιστείς εδώ πέρα. Θα έρθω από εδώ πέρα για κάνω τέτοιο, θα κάνω αυτό. Πολύ ψύχρεμη, πολύ ψύχρεμη. Τι έγινε. Τι κάνεις. Καλά. Πόσο καιρό έχουμε κανονίσει. Βλέπω ότι έχεις την Νίκο σαν Αναγνωστόπουλος. Έχω πάρει σε γύρω που δεν περίμενα. Απίστευτο. Αυτά να ξέρω ότι τα έχω πάρει, τα έχω κλέψει από ένα beach bar πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί, απλά μου άρεσαν και τα πήρα. Εγώ είχα κάνει story με κάτι καπέλα που έχω, που βάζουν τα σημαίνια αυτοκόλλητα και λέω παιδιά αυτά τα βγάζουμε. Ναι. Και μου στείλαν όλοι, όχι δεν τα βγάζει, τα αφήνει πάνω στο καπέλο. Αποκλείεται. Ναι. Τα σημαίνια που είναι πάνω στο ρίσο. Οριακά από γιορτάκια πρέπει να ήταν αυτά και να τα είχα πάρει. Δεν πειράζει. Αλλά τουλάχιστον εντάξει. Τι κάνει, πώ νιώθει εδώ πέρα. Στο σπίτι μου. Παιδιά, ναι, εγώ να πω για μένα βέβαια να πούμε ότι είσαι ένα φοβερό κορίτσι, είσαι καταπληκτική, είσαι ταλαντούχα. Μ' αρέσει αυτό το πολύ όμορφο θράσος που έχεις και θάρρος στη ζωή και διεκδικείς τα πράγματα. Είναι πολύ όμορφο γιατί πιστεύω σε εσένα και ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα σε πάει κάπου. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω πού θα σε πάει, αλλά γιατί είσαι πολύ ταλαντή. Είναι ένα κορίτσι που πραγματικά έχει ταλέντο και επικοινωνιακό και στην υποκριτική, γιατί έχουμε κάνει και βιντεάκια μαζί. Και ήταν. Τα 5 ευρώ έτσι. Είσαι από κάτω, τα 5. Πραγματικά είσαι πολύ ταλαντή. Μου χάλασε τον ήρμό μου. Έχει τόσο ταλέντο, δηλαδή τις προάλλες σε είδα να κάνεις με τη φωνή σου. Για τη μεταγλώτηση. Για τη μεταγλώτηση ήσουν έτσι πάρα πολύ καλή. Παιδιά, δεν τον έβαλα το βίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως κάτι που με βοήθησες κι εσύ και θεωρώ ότι γενικά ταιριάζαμε πολύ σαν. Ξέρεις, δεν το είδα σαν βοήθεια, το είδα σαν ότι είχαμε κάνει μια πολύ όμορφη συνεργασία που μπορεί να σου έδωσε ένα μικρό boost. Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα που μπήκαμε σε αυτό το πράγμα, γενικά πες μου λίγο την υποκριτική. Ήθελες σαν έκαθεν να ασχοληθείς, κι αν ναι, γιατί επέλεξες αυτό το χώρο. Βέβαια, να σου πω. Γιατί είναι κάτι, να σου πω κάτι, συγγνώμη, παρένθεση. Επειδή και εγώ ασχολούμαι με αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πεις στον άλλον πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Ναι. Για πες. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση να πούμε ότι ο κάθε άνθρωπος βγάζει κάτι προς τα έξω όταν είναι μέσα από τη δουλειά του και εγώ είμαι κωμικός. Πολλοί κόσμοι μπορεί να νομίζουν ότι είμαι ένας γελίος καραγκιόζης που κάνει συνέχεια χαβαλέ και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουμε κάποια πράγματα με σοβαρότητα για να διεκδικήσουμε τα όνειρά μας στη ζωή. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγάζω αυτό το ρόλο, αυτό το προφίλ απ' έξω, δεν υπάρχει από πίσω ένα background πολλής δουλειάς, πολλής σκέψης, ότι χτίζω τα βίντεό μου, τα σενάρια όλα μόνος μου και η ιδέα είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Καλά, σίγουρα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια δημιουργικότητα και πόσο μάλλον καλλιτέχνες. Και θέλω να πω ότι επειδή κάποιοι άνθρωποι καλλιτέχνες, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, άσχετα αν το δει κάποια μερίδα κόσμου και θα πει άντε που την έχεις δει καλλιτέχνης ρε βλάκα, γιατί έτσι είμαστε πλέον στην κοινωνία και είναι άσχημο αυτό. Υποκριτική τι είναι, άμα δεν είναι αυτό τι είναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ένας δημιουργός είναι και ένας καλλιτέχνης, γιατί εγώ είμαι ένας ηθοποιός που έχω περάσει από το θέατρο, έχω φάει πολύ σκατό και δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ήθελα γενικά να σε ρωτήσω και πάνω σε αυτό, ότι γενικά ρε παιδί μου ότι έγινες γνωστός μέσα από μια τηλεοπτική σειρά, αλλά πριν από αυτό ξέρω ότι έχει ασχοληθεί και με το θέατρο πολύ. Με το θέατρο φουλ και με την Παρθένα ζωή, είναι ό,τι πιο δύσκολο. Θέατρο ή τηλεόραση, θες πιο πολύ.
ξέρεις τι γίνεται στο θέατρο. Άμα με δεις στο θέατρο θα πεις α, ρε εσύ, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος είναι αυτό. Όταν δίνεις την ψυχή σου τόσο πολύ και δεν παίρνεις αυτά που θέλεις, λες είμαι χαζός. Καταρχάς να σου πω κάτι, συγγνώμη κιόλας, αν μου επιτρέπεις, ότι προφανώς και μέσω της τηλεοπτικής σου συμμετοχής και προφανώς μέσα από τα βιντεάκια, ότι άλλαξε και ριζικά η ζωή. Γιατί όταν ασχολείσαι με το θέατρο, ρε παιδί μου, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και πέρα και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι και μετά έχεις και το άλλο κομμάτι που ξέρεις σου δίνει για την αναγνωρισιμότητα που σου ανοίγει πιο πολλές πόρτες ίσως πιο πολύ αυτό. Σίγουρα. Θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν δίνεις την ψυχή σου, αλλά μιλάμε ώρες τώρα πρόβας και να σαπίσεις στο σανίδι και να έρχονται στο τέλος 100 άνθρωποι να σε βλέπουν για 6 μήνες, σε είδαν 100 άνθρωποι. Το να κάνω εγώ ένα βιντεάκι που μπορεί να φτάσει 1 εκατομμύριο views, να βλέπει 1 εκατομμύριο views και έχω δώσει το μισό, πραγματικά, τι είναι το μισό, έχω δώσει το ελάχιστο από ό,τι έδινα στο θέατρο. Ξέρω, το καταλαβαίνει και οι πρόβες και οτιδήποτε είναι, σου λέω από το λίγο που έχω ασχοληθεί, ξέρω απόλυτα γιατί πράγμα μιλάς, οπότε μπορώ να το καταλάβω. Με έχει πονέσει πολύ το θέατρο εσύ, με έχει πονέσει τόσο πολύ που πραγματικά είναι σαν μια αγκόμενα που την αγάπησες και σε πόνεσε τόσο πολύ και δεν θέλεις να την ξαναδείς. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Καταλαβαίνω, σίγουρα. Τηλεόραση σου λείπει ή δηλαδή είναι στην ίδια φάση. Είμαι τόσο ευχαριστημένος με αυτά τα πράγματα που κάνω τώρα. Δηλαδή την τηλεόραση τη χρησιμοποιούσα για την αναγνωρισιμότητα που θα μου ανοίξει πόρτες και θα έχω και χρήματα. Ενώ θα ξανά κάνει σειρά γενικά. Αυτή τη στιγμή έχω κάνει αυτά τα πράγματα που μου δίνουν αναγνωρισιμότητα, που κάνουν τον γκέλ στον κόσμο. Έχω και τα χρήματα που θέλω, οπότε μια χαρά. Και να πούμε ότι η δυσκολία στο να εκφραστείς στη ζωή είναι αυτό που σε οδηγεί στις τέχνες. Οπότε είναι πολύ. Γι' αυτό ο κάθε καλλιτέχνης έχει ιδιαιτερότητες, ιδιοτροπίες, ευαισθησίες και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Ρε παιδί μου, για τα βιντεάκια και αυτά, μέσα από τα βιντεάκια νιώθω ότι εκφράζεις, ρε παιδί μου, κάτι. Πράγματα, ας πούμε, με περιστατικά που έχεις βιώσει εσύ, το οτιδήποτε, πώς λες, παίρνεις έμπνευση και όλα αυτά, τι κάνεις. Πάλι μου δίνεις ένα ωραίο πάτημα να πω ότι μέσα από τα βίντεό μου πάλι ο κόσμος βλέπει, πολλοί κόσμος βλέπει την επιφάνεια. Θέλω να πω ότι δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος που δίνω στα βίντεο. Εγώ μέσα από τα βίντεο περνάω μηνύματα. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή κάποια στιγμή αυτό. Περνάω μηνύματα, γιατί έχω μηνύματα, είσαι σεξιστής, δεν αντιπροσωπεύεις σωστά τον αντρικό τέτοιο, είσαι μισογύνης, γιατί δείχνω καταστάσεις που δεν μου αρέσουν και εμένα όταν κάνω το φωνακλά, το ζηλιάρι, τον κακό τύπο που φέρνει άσχημα στη γυναίκα, δεν το κάνω γιατί είμαι. Το κάνω για να δει ο κόσμος ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι άσχημες και ότι πρέπει να τις αλλάξουμε. Και πρέπει να το καταλάβει αυτός ο κόσμος και είμαι απόλυτος και θα το λέω σε όλες τις συνεντεύξεις. Καταρχάς νιώθω ότι για να βγάλεις, αναγκαστικά για να βγάλεις γέλιο, πρέπει ούτως ή άλλως να είσαι, ξέρεις, πιο έξτρα. Γιατί αντικειμενικά, άμα δεν ήσουν τόσο. Δηλαδή, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα βίντεο σου και γελάνε, γιατί ακριβώς εσύ το κάνεις, κατάλαβες αυτό το έξτρα. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Γενικά, νιώθω ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, η κακή τέτοια σε αποθεί από το να συνεχίζει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Σε ιντριγκάρει, θες να συνεχίζει να το κάνεις καλύτερα. Τι σε κάνει να νιώθεις. Με κάνει να νιώθω ότι πρέπει να εξηγώ τη δουλειά μου ακόμα περισσότερο και να παλέψω, ώστε ακόμα και αυτά τα μυαλά να καταλάβουν αυτό που κάνω. Ναι, αυτό. Κατάλαβα. Με πεισμώνει στο να καταλάβουν οι πάντες ότι περνάω μηνύματα επιτέλους μέσα από τα βίντεο μου. Γενικά θες να συνεχίσεις, πώς το βλέπεις τη φάση με τα βίντεο, πιστεύεις ότι συνεχίζεται, έχει μέλλον, σε τι φάση είσαι αυτή τη στιγμή, προς το παρόν δεν, έχει. Ναι, δεν μπορώ να τα αφήσω γιατί και το ζητάει ο κόσμος και γίνομαι ακόμα και καλύτερος. Είναι η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα το εξελίσω όσο μπορώ γιατί δίνω ποσότητα πλέον. Και όσο καταλαβαίνεις, δηλαδή μειώνεις την ποιότητα. Όχι όταν έχεις ποιότητα, αλλά άμα άλλο να έκανα ένα βίντεο τη βδομάδα που θα έκανα βιντεάρα, και άλλο να κάνω κάθε μέρα που αναγκαστικά λόγω χρόνου πρέπει να πω έλα εντάξει, δεν βαριέσαι. Γενικά τώρα πατάω σε αυτό που μου είπες πριν. Ξεκινάς, έμαθα και κάποια νέα ρε παιδί μου βήματα. Δώσαμε τα χέρια με το Mad Radio. Θα είμαι 7 με 10 το πρωί σε μια πολύ ωραία εκπομπή. Είναι πολύ τιμητική αυτή η πρόταση για εμένα. Πραγματικά ανυπομονώ να το αρχίσω. Νομίζω ότι μπορεί να μην πάει ακόμα πιο πέρα στην καριέρα μου. Αλλά δεν νιώθω ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ίσως σου μειώσει το χρόνο. Δεν φοβάμαι τίποτα. Πιστεύω ότι θα τα σιωπήσεις. Έχω πιεστεί τόσο πολύ στη ζωή μου και έχω περάσει τόσο πολύ δύσκολα που αν είναι να χωνόμαστε για το καλό, δηλαδή. Εγώ να ρωτήσω κάτι που δεν έχω προλάβει να
βγάλω λέξη γιατί μιλάτε και οι δύο πάρα πολύ. Το MAD που είπες στο ραδιόφωνο, θα πας, θα είσαι με την περσόνα σου. Έχουμε πάει τρεις συζητήσεις πίσω, απλά ήθελα να το ρωτήσω. Το κόψουμε, θα το βάλουμε. Ξεκινάτε. Πάντα στη ζωή μας θεωρώ ότι πρέπει να βγάζουμε την περσόνα. Πρέπει να βγάζουμε την αλήθεια μας σε ό,τι και να κάνουμε. Γιατί μέσα από αυτή την αλήθεια και μέσα από την περσόνα μας θα δείξει τη μοναδικότητά σου και θα είναι αυτό που θα αγαπήσει ο κόσμος. Σε ό,τι και να κάνεις πρέπει να βάζεις την αλήθεια σου. Καταρχάς, συγγνώμη, να πες. Οπότε ναι, θα είσαι με. Ναι. Θα πετάς, ξέρω εγώ. Ναι, στρατάκι. Θα πετάω. Θα είμαι ο Νίκος Αναγνωστόπουλος με την αλήθεια του. Γενικά, τι βλέπεις για το μέλλον? Δηλαδή, τώρα μου πες αυτή την πρόταση, έχεις τα βιντεάκια. Υπάρχει κάτι, παιδί μου, άλλο το οποίο σκέφτεσαι, θέλεις, θα ήθελες ιδανικά να κάνεις? Γενικά, πώς το βλέπεις? Εσύ ρε παιδί μου, σου ανήκω στη συνέχεια. Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχω χαλαρώσει με τη ζωή μου και έχω μία γαλήνη. Καλώ ήρθατε. Τι πες? Από τη μία έχω χαλαρώσει, τώρα δεν, δηλαδή, φοβήθηκα βέβαια. Έχω μία γαλήνη, στη γαλήνη πήγε. Έχω μία γαλήνη που, ξέρεις, είμαι πολύ chill, πολύ cool. Ναι, κατάλαβα. Και είμαι ok και ό,τι είναι θα έρθει, θα έρθει, γιατί θα έρθουν οι καλύτερες μέρες και το ξέρω και το πιστεύω. Και το άλλο είναι ότι λέω στον εαυτό μου, Νίκο, δεν έχεις στόχους, δεν έχεις όνειρα και ξέρεις, όταν δεν έχεις κάπου να πας, μπορεί και να χαθείς. Ναι. Οπότε λέω κάθε μέρα στον εαυτό μου, βρες τον στόχο σου, το μικρό στόχο σου, το μικρό όνειρό σου και πήγαινε όπως έκανες όταν ήσουν 20. Γιατί όταν. Γιατί δόξα τω Θεώ, πραγματικά έχω καταφέρει να έχω καταφέρει τα όνειρά μου, ρε εσύ. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο. Είναι όντως πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ήμουν 20 χρονών και έλεγα, Νίκο, θα παίξεις στην τηλεόραση, θα κάνεις αυτό, θα σε μάθει όλος ο κόσμος, θα δείξεις ότι έχεις ταλέντο, θα δείξεις ότι είσαι δημιουργός και τα έχω καταφέρει. Από εκεί πέρα δεν είχα δηλαδή. Και ναι, ίσως ναι. Το καταλαβαίνω. Καταρχάς να σου πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, πριν, επειδή εγώ σε ήξερα υποκριτικά, στο όνομα και εξ αρχής, σαν ηθοποιό, εγώ δεν είχα δει τα βιντεάκια. Δηλαδή, σε ήξερα καθαρά από τη σειρά και όλα αυτά. Άκουγα πριν από αυτό, ρε παιδί μου, κόσμο που έλεγε ότι α, τα έχεις δει αυτά τα βιντεάκια, δεν τα έχεις δει αυτό, τα έχεις δει αυτό. Και μετά, όταν βρει διαδικασία να δω ποιος είσαι. Φίλε, όντως, δηλαδή έχει ανοίξει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Ναι. Έχει ανοίξει όντως πάρα πολύ. Ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Γενικά, ψάχνεις εσύ κοπέλες, σε βρίσκουν οι κοπέλες, πώς γίνεται? Είναι και τα δύο, είναι και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί να βρω κοπέλες που μου αρέσουν και πιστεύω είναι έξυπνες. Δηλαδή, μπορώ να δω ένα story που να έχει άλλη χαβαλέ ή να έχει δυνατό Instagram ή να είναι πολύ όμορφη και να τη στείλω ότι θες συνεργασία να κάνουμε βιντεάκια. Βέβαια, στέλνω full, αλλά ναι, μου στέλνουν και. Και πολλές κοπέλες οι οποίες, παιδί μου, αυτό. Γενικά, ρε παιδί μου, το δρόμο, ρε παιδί μου, όταν έρχεται. Επιδράσει με τον κόσμο, δηλαδή σου μιλάει σε τέτοιο, όπως είναι, φασούλα. Πλέον έχω μάθει και το επιθετό μου. Είναι πολύ όμορφο, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Σε σταματάνε, σε γονοθεραπείες, λαμπλαμπλαμπλα. Ναι, ναι, σημαίνουν πολλά πράγματα. Είναι πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο για ποιο λόγο? Γιατί καταλαβαίνεις ότι η δουλειά που κάνεις και ο κόπος που προσφέρεις πιάνει τόπο. Δηλαδή, σε ανταμείβει όλο αυτό. Γενικά θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, αν σε επηρεάσει την προσωπική σου ζωή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να έχει κάποια κοπέλα και. Κατάλαβες. Ναι, φυσικά πολλές κοπέλες επηρεάζονται και το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται ότι μπορεί να το αντέξουν τη δουλειά μου ή τον τρόπο ζωής μου, γιατί σίγουρα και υπάρχει και το κομμάτι της ζήλιας, μπορεί να μην σου έχουν εμπιστοσύνη. Ξέρεις τι γίνεται, ότι είσαι μέσα στους πειρασμούς. Ναι, κατάλαβα. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, και εμείς μπορεί να, επειδή έχω γνωρίσει μια κοπέλα και ήμασταν μαζί 3 μήνες, δεν είχε κανένα θέμα. Και δεν ζηλεύει, ήταν. Και ζηλεύει μέσα από τα βίντεο, εννοεί. Με τώρα, α πούμε. Α, οκ, ναι. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Αλλά έχει υπάρξει και φορά που. Αλλά και ήταν και πάρα πολύ. Καταρχά, να πω και το εξή, ότι επειδή το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ότι είχαμε κάνει ένα βιντεάκι, εμείς, α πούμε, που φιλιόμαστε και είχε ζητήσει και μου είχε, το θυμάμαι, ότι μου είχε πει, ρε παιδί μου, ότι. Με είχε ρωτήσει, μου είχε πει ότι επειδή είναι κάτι, ρε παιδί μου, πολύ περίεργο, πολύ αυτό, μπορεί να έχει οποιοδήποτε θέμα. Δεν φιλάω γενικά στα βίντεο μου, άμα τι παρατηρήσει, ακόμα και αν είναι κοπέλε μου, με φιλάνε στο μάγουλο ή το αποφεύγω το φιλί. Εντάξει, καταρχάς να σου πω κάτι. Και δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, το να νιώθω ότι το να έχει κάποια ουσία, προφανώς κατάλαβε. Δηλαδή, όπως το δικό μου στο βίντεο, πες ότι είχε μια ουσία. Ήσουν η δεύτερη κοπέλα. Ποια είναι αυτή? Α, ποια είναι αυτή, παιδάκι μου? Γελάω. Κορίτσι μου, τι κάνεις εδώ? Γελάω. Παιδάκι μου, ποια είσαι εσύ, φύγε. Εγώ ποια είμαι? Ρε, μου κάνετε βλάκα, Έλα λίγο, τι είναι αυτό? Έλα, αγάπη μου. Γελάω. Γελάω κι εγώ, τι είναι αυτό? Έλα, τζόσε. Παιδιά, τραβάμε ένα βίντεο εδώ πέρα. Έλα λίγο. Είσαι πολύ καλές. Με λέγε το κοπέλα.
Τι έγινε τώρα, ζηλεύω. Γελάω! Γιατί γελάω! Τι κάνω! Θέλω τα μαλάκα μου! Θέλω τα μαλάκα μου! Να σου πω, αγάπη μου, κοίταξε με, κοίταξε. Κοίταξε τα πράγματα. Κοίταξε τα πλήκια. Να πείσαι τι. Να σε ρωτήσω κάτι. Περίμενε λίγο. Όχι! Εγώ! Φύγε από εδώ, μωρή! Τι κάνεις εδώ πέρα! Εγώ με τα κλειδιά μου μπήκα! Έλα λίγο! Έλα λίγο! Το κοπέλα αυτό πάει τι είναι! Με ψαρώσατε! Απίστευτο! Πώς το στήσατε όλο αυτό! Ήταν το επαγγελματικό τηλέφωνο. Ήταν το επαγγελματικό τηλέφωνο. Έλα, τι κατάλαβες, να το πω καλέ. Παιδιά, φοβήθηκα στην πόρτα. Έλα, δεν το περίμενες. Από εδώ η Διάνα μου. Από εδώ η Διάνα μου. Γεια σα. Έκανε η μία φοβερή κοπέλα που έχει κάνει βίντεο με τον Νίκο. Την έχω ξεχωρίσει. Δηλαδή, ήταν ο λόγος της οποίας έστειλε γιατί είναι φοβερή. Και καταπληκτική. Γιατί θα φοράμε και τρεις καπέλα. Και εγώ την έχω ξεχωρίσει. Δεν είναι απίστευτη. Όχι, όχι, είναι απίστευτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ήταν να έρθουμε να κάνουμε μια μπάσμα. Δεν περίμενα καθόλου. Σου λέω απίστευτο. Πραγματικά. Στο σταυρό σα κάνω το περίμενα. Κανένα απολύτω λόγο. Το είδαμε στο μούτριο σου. Και το συνεχίζει και το λέω σε κάποια φάση 1% να έχουν ότι κάτι γίνει. Φαντάζεσαι. Και θα το είδα, θα το συνέχισα να το λέω στην πλάκα. Γελά σου. Όχι, και γι' αυτό πέφτει ο Γιώργος και γυρίζει και κάνω γραφικά. Με γραφικά μέρα θα μου κάνει μέσα και δεν θα γραφικά μέρα. Ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα το μόντρο σου πάχο. Μιλάμε εδώ και μια εβδομάδα. Έχουμε τώρα συνεννόητο. Έχουμε τώρα συνεννόητο. Δεν καταλαβαίνω. Και το παίξανε πάρα πολύ καλά, ρε φίλε. Το παίξανε πολύ καλά. Όχι, εμένα λίγο. Γελάγατε ελάχιστα, ένα 2%. Το γελάω γιατί γελάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι, γεια σα. Φιλάκια πάρα πολύ. Τα έβρισα και φεύγω. Ναι, γάματε. Ρε φίλε, ήταν πολύ ωραία έκπληξη. Χαίστηκα πραγματικά πάνω. Χαίστηκα πραγματικά πάνω. Ήθελα να σου πω κάτι. Ήθελα στην αρχή σκεφτόμουν και λέω τι να κάνω στον Νίκο. Μην κάνω τώρα challenge, θεωρείς ότι είναι πολύ ηλίθιο. Και λέω θα κάνω στον Νίκο αυτό που κάνει. Απίστευτο. Και σου λέω, γυρίζω και γι' αυτό ερχόθηκα. Γιατί κάνει, επειδή όντως τον παίρνω από τη δουλειά τηλέφωνο και λέω, μαλάκα τώρα έχει ακούσει να τον πάρω από τη δουλειά και όντως να μην γράφει και να μπει μέσα η άλλη και να γίνει μαλακή και να μην γράφει κάμερα. Κατάλαβε. Και τώρα εξηγούνται όλα, μου λέει, γιατί δεν βγαίνει στο μπαλκόνι, άσε να μην γράφει. Η Βιβιάννα, όχι, όχι. Τέτοια λέω, α κλείσουμε την κάμερα, α την ξανανοίξουμε να γράφει, μου λέει. Εντάξει, με παραδέχεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα σου λέω να κάνω κάτι. Χαίστηκα πάνω μου. Γυρνάει και πλάτη από το θόρυβο. Το βλέπω, ήταν έτσι και τους είχε λέει, μαλάκα τι κάνει αυτή. Πρώτα ο θόρυβος σου κάνει στο μυαλό μου έτσι. Τώρα έχει βγει ο κλέφτης, μέσα μας έχει κλέψει. Λέω κάτι έγινε ρε. Πούμε ότι είναι και οι δύο από τις αγαπημένες μου κοπέλες. Αλλά λέω γιατί δεν υπάρχει λόγος να τσώσουμε τους τόνους. Ο Νίκος ξεκίνησε να αγχώνεται και να λέει, τι έχω κάνει στη ζωή μου. Πόσο μεθυσμένος ήμουν αυτό το βράδυ και λέει τι μάθει. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση για τη σχέση δεν την κάνουμε ποτέ, το μελούσε. Ας την απάει στο καλό Θεό και της Παναγίας. Τι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λιγάκι ένα πολύ αστείο και ένα πολύ άβολο περιστατικό που είχε γίνει σε βίντεο σου. Αστείο. Αυτό που είχε τύχει με εμάς, ήταν... που είχε γίνει και viral, που μπήκαν οι κοπέλες με τις τσάντες και ήταν... νομίζαν ότι είναι αλήθεια. Να πει ένα στιγμιότυπο του βίντεο εδώ πέρα. Μάτα, ανέβα πάνω. Είχαμε πεθάνει στα γέλια, το θυμάσαι. Ναι, είχαμε. Είχαμε πεθάνει στα γέλια. Δεν μπορούσα. Γελούσα τόσο πολύ που το βίντεο αυτό, άμα το δείτε, τύπου μετά κόψαμε. Και άμα θυμάσαι, εγώ είχα. Δεν γινόταν. Ήταν απίστευτο. Και ένα ξέρω λίγο πιο άβολο, λίγο πιο. Άβολο είναι. Ξέρεις πότε νιώσα άβολα. Όταν μια κοπέλα δεν μπορούσε να πει με τίποτα αυτά που της έλεγα να πει. Δηλαδή τα λόγια της. Ήταν πραγματικά από τις άβολες στιγμές, γιατί και μεν την είχα φέρει να κάνουμε ένα βιντεάκι. Γιατί με όποια κοπέλα βρισκόμαστε να κάνουμε βίντεο, τους λέω ρε παιδί μου τι να κάνουν. Τι να πούνε. Και άμα δεν δυσκολεύονται τόσο πολύ, το κάνω και με μιμούνται. Αυτή η κοπέλα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ας πούμε. Ναι. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, με το ζόρι έβγαλα ένα βίντεο για να πω ότι κάτι.
Ναι. Έχεις νιώσει άβολα σε. Άμα θες προφανώς μου λες. Άβολα σε γύρισμα, α πούμε, κάποια κοπέλα να στην πέσει εκείνη την ώρα. Δηλαδή να έχει γυρίσει βίντεο για να στην. Να έχει έρθει για να στην πέσει. Ή αντίστοιχα, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα, σου να την πιάσει μέσα στο βίντεο και εκείνη να μα πει. Και τα δύο έχουν συμβεί. Επειδή είμαστε και άντρες, δεν θα νιώσω άβολα αν μου έχει μίξει και η άλλη. Ναι. Το έχω συνηθίσει. Μου συμβαίνει συχνά. Μην κοιμάνε, μην βγω από το σπίτι. Και να μου έχει μίξει η άλλη, μου έχει μίξει. Δεν θα νιώσω άβολα. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή. Βέβαια, αυτό πατάει σε αυτό που είπαμε πριν με τη σχέση και το πώς επηρεάζει. Εντάξει τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και το άλλο. Ότι ρε παιδί μου, εσύ α πούμε να την πιάσει. Να την πιάσει μέσω στο βίντεο και εκείνη, ας πούμε, ένα φρικάρι και να πει πείστε και πανέλια, κατάλαβες τέλειο. Αυτό όχι τόσο γιατί είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι, το ξέρω. Και έχω και ενσυναίσθηση και δεν φέρνω και την κοπέλα σε δύσκολη θέση. Γενικά καλύτερη συνεργασία που έχεις κάνει και τηλεόραση, βάλτε όλα μέσα. Να πω ότι εκεί οι συνεργασίες είναι θέμα χημίας. Ναι, κατάλαβα. Οπότε με κάποιους ανθρώπους θα συνεργαστείς και θα έχεις καλύτερη επαφή επειδή έχετε χημία. Ναι, κατάλαβα. Σταμάτα να λες με κατάλαβα. Οι περισσότερες συνεργασίες είναι πολύ ωραίες. Είναι πολύ καλές. Και δεν είχα και άσχημες συνεργασίες. Ναι, δηλαδή, κατάλαβα. Εκτός από ένα σκηνικό που μπορεί μια κοπέλα να είχαμε κάνει 5 βίντεο και να μου είχε ζητήσει δεν μου αρέσει, δεν θα ανεβάσει τίποτα. Μου είχε πει το μεταξύ ένα βίντεο, άμα δεν κάνω λάθος, που το είχατε γυρίσει και μετά μου είχε πει ότι το αγόρι της είχε απαγορεύσει. Ναι, και αυτό. Μου είχε τύχει με το αγόρι, αλλά δεν ευθύνεται η κοπέλα επειδή το αγόρι της είπε αυτό. Αλλά στο άλλο ευθύνεται η κοπέλα γιατί της έδειξα μετά τα βίντεο, της έδειξα εκείνη τη στιγμή πώς είναι, πώς τραβήχτηκε, πώς είναι το σώμα της, τι φοράει, της άρεσε και μετά μου ζήτησε ότι. Που ήταν φάουλ μεγάλο. Ξέρεις, όμως τη δικαιολογώ γιατί αυτές οι κοπέλες δεν γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Ότι είναι δουλειά, ότι είναι επάγγελμα. Και το νομίζω ότι είναι, λέει, για το χαβαλέ μας. Που για το χαβαλέ μας, okay, απλά έλα, μωρέ, σιγά. Ναι. Δεν απλά θα το ανεβάσεις και τι έγινε. Κατάλαβα. Οπότε τη δικαιολογώ. Το μοντάζ το κάνεις γενικά όλη τη δουλειά, την τρέχεις εσύ. Ναι. Θα κάνω όλα το κινητό μου. Και είμαι σιναριογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, μοντέρ. Όλα τα πάντα. Δεν έχεις κάποιον δηλαδή που σε βοηθάει. Και τα βίντεο ποιος τα τραβάει. Όποιον βρω, τρίποδο. Ναι. Εμείς τα δικά μας έχει τύχει να μας βοηθήσει κάποιος, κάποια τρίποδο, κάποια. Και τέτοια. Έχει τύχει, παιδιά, επειδή στα γυρίσματα είναι πολυμελή κάποιες φορές. Έχω το νου μου, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχω το νου μου και πώς παίζουν και οι τρεις, πού πάει η κάμερα, πώς παίζω εγώ, τι έχει ακουστεί στον ήχο. Τα έχω όλα στο μυαλό μου. Δηλαδή, και έχω εκπαιδευτεί, μπορεί να σας φαίνονται too much όλα αυτά, αλλά το μυαλό μου έχει εκπαιδευτεί και είναι σε όλες τις οπτικές. Όσο παίζεις δηλαδή σκέφτεσαι. Όσο παίζω, σκέφτομαι και βλέπω πως παίζει ο άλλος, τι δεν φαίνεται, τι φαίνεται, τι έχει χαλάσει το βίντεο και πού κινείται και η κάμερα. Θα το δεις. Ωραία. Καταρχάς, επειδή θα κάνεις έξω, μπορεί να ήχο, μπορεί, κατάλαβες, φωνές, μηχανάκια. Ναι, μηχανάκια, σταματάω καταρχάς το μηχανάκι. Λαμπό να παίζουμε και το ξέρω που έχουμε μείνει κιόλας. Εσύ από πού αντλήσε, το συζητήσαμε. Μπορώ να αντλήσω έμπνευση, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Παιδιά, να ξέρετε ότι η ιδέα είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Είναι πανδύσκολο. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα το να σκεφτείς μια πολύ καλή ιδέα. Ειδικά αν έχεις deadlines εισαγωγικά. Γιατί πρέπει να παράγεις συνέχεια. Το μυαλό μου κάποιες φορές, ειδικά όταν έχω διαφημίσεις, το παίρνω και το κάνω έτσι στον αποχυμό. Τι το στίβω, δεν καταλαβαίνει το μυαλό. Πραγματικά κουράζεται και το νιώθω. Νίκο μου, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά γενικά. Πολύ ωραία νομίζω, συζήτηση. Νομίζω, ναι, τα ρώτησα πάνω κάτω αυτό που ήθελα. Εντάξει, το. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Δεν το παράκανα με το χιούμορ μου, γιατί συνήθως με συνεντεύξεις μου προσπαθώ να κάνω πλάκα. Ναι, κατάλαβα. Και όσο. Μέρε σε μένα σοβαρή και λες. Όχι, είναι και αυτό. Και είναι. Λες. Θέλω να πω κάποια πράγματα κάποιες φορές. Ναι, κατάλαβα, δηλαδή, το καταλαβαίνω και πιστεύω ότι θα. Είναι ευκαιρία μέσα από κάποιες συνεντεύξεις να πω την αλήθεια μου, πώς βλέπω τα πράγματα και εντάξει. Θα κάνουμε και πλάκα. Καλά, σίγουρα. Ούτως ή άλλως θα κλείσουμε βίντεο τώρα, θα κάνουμε πλάκα όλο αυτό. Okay. Όπως και να έχει, θέλω να σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν φιλό, πέρασε πάρα πολύ καλά. Γενικά ήθελα πραγματικά να το κάνω αυτό το πράγμα. Το έχω πει τόσο καιρό και βρέθηκε τώρα ευκαιρία. Ευχαριστώ. Είσαι υπέροχος, αλήθεια. Και νομίζω σου άρεσε η πλάκα που σου κάναμε. Πολύ ωραία πλάκα, θα την ξεχάσω πραγματικά ποτέ. Τρόμαξε πάρα πολύ. Εσύ πέρασες καλά, η παιδιά είναι καλά παιδιά. Εγώ πέρασα καλά, εσύ πέρασες καλά. Τέλεια, πολύ ωραία και η πλάκα, θα την ξεχάσω γιατί όντως τρόμαξε. Θα κοιμάται τώρα έτσι το βράδυ. Πραγματικά τρόμαξα, ρε φίλε. Να πω ότι πίσω από την κάμερα είναι ο κολλητός μου Γιώργος Αδαμόπουλος, όπως είναι κάθε φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά, αφήστε μου σκέψεις, συναισθήματα, θέλετε να ρωτήσετε τον Νίκο.
νέο δώρο της εγώ για σας. Αυτό, να είστε καλά. Σχόλια, subscribe, τα πάντα, τα πάντα. Φιλάκια. Τα έχουμε όλα και από κάτω και εδώ πέρα. Αυτό, Νίκο, ευχαριστώ. Τα είπα πάρα πολύ. Και να περνάμε καλά. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να βρούμε την ευτυχία στη ζωή μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ενίκο Αραβωστόπουλο, Σατάκα, 2022. Να είστε καλά, bye. Ήσουν η δεύτερη κοπέλα